Εκρηκτικό σκηνικό στην καρδιά του Ηρακλείου με πετροπόλεμο, σπασίματα, φωτιάς και δακρυγόνα, με τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της 25ης Αυγούστου να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν από τα πυρά. Στη σκιά της εκένωσης του Ευαγγελισμού πραγματοποιήθηκε ειρηνική πορεία με χιλιάδες διαδηλωτές, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λιονταριών και συνεχίστηκε στους κεντρικούς δρόμους, ωστόσο στο ύψος των τραπεζών, στο πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο κόσμος φοβάται, είναι πανικοβλημένος, να βρουν μια μεταχείριση στο κράτος, να τις μεταχειρίσετε σωστά. Η βία φέρνει τη βία, πάντα, αυτό το ξέρετε. Δεν είναι σωστό να σπούνε και να καταστρέφουν την περιουσία του κάθε ανθρώπου. Απαράδεκτα. Λυπάμαι πολύ, διότι ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτού του είδους την αντίδραση. Κατεβήκαμε ορισμένοι γείτονες και κάναμε περιφρούρηση των αυτοκινήτων μας, μην τυχόν και κατέβουν και προς εμάς. Γιατί μπροστά τρέχανε αυτοί και πίσω ήταν τα μάτια που τους κυνηγούσαν. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να σπάνε. Όποιος κι αν είναι αυτοί, εκεί που πήγαμε να τους δώσουμε ένα δικαιολογητικό γιατί τα καημένα παιδιά να χάσουν το σπίτι τους στον Ευαγγελισμό, δημιουργήθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αντίδραση από τη στιγμή που τους εκτοπίζεις από κάποιο σημείο το οποίο έχουν καταλάβει εδώ και πώς. Το πρόβλημα είναι γιατί τόσα χρόνια να είναι εκεί. Πού είναι αυτοί που κυβερνάνε. Γιατί που κυβερνάνε ξέρουν μόνο να δίνουν αυξήσεις και να αφήνουν τον κόσμο την τύχη του, δυστυχώς. Και λέτε γιατί τώρα. Βέβαια γιατί τώρα. Και όχι πιο μπροστά. Αυτά δεν είναι πράγματα σωστά. Επικράτησαν σκηνές έντασης με πετροπόλεμο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε εκτεταμένη χρήση χημικών. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνητική, ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε δύο υποκαταστήματα τραπεζών και σε ένα κατάστημα. Εγώ κάθομαι στο κέντρο και πάω και έρχομαι και τα βλέπω. Απαράδεκτες καταστάσεις. Δηλαδή, πολλές φορές προβληματίζεσαι αν θα βγεις από το σπίτι σου. Γιατί η αστυνομία και το κράτος να επιβάλλει τον νόμο. Η Ελλάδα συνέλαβε δύο κοπέλες και έναν ανήλικο για τις φθορές σε καταστήματα, οι οποίες στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα. Επίσης συνελήφθη ένας ακόμη νεαρός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης.